Με βροχές και κατατόπους καταιγίδες θα εκδηλωθεί το σύντομο πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη, με τα πρώτα φαινόμενα να εκδηλώνονται από απόψε και να έχουν διάρκεια μέχρι και το πρωί του Σαββάτου. Θα βιώσουμε ένα καιρικό φαινόμενο το οποίο θα έχει βροχές, κατατόπους δεν αποκλείεται να έχουν κάποια ένταση. Περισσότερο οι περιοχές της έντασης εστιάζονται στη δυτική και στην κεντρική Κρήτη, χωρίς όμως να αποκλείεται κάποια ένταση να δούμε και στις ανατολικές περιοχές του νησιού. Αυτό θα εκδηλωθεί πιθανά και από τοπικές καταιγίδες, κάτι φυσικά που δεν είναι ό,τι καλύτερο για την εποχή του. Οι άνεμοι πνέουν ήδη ενισχυμένοι και από αύριο θα στραφούν από ανατολικές σε βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει στα πελάγιτα 7 μποφόρ, ενώ ακόμα πιο ισχυροί θα είναι στα νότια της Κρήτης. Οι βοριάδες και οι βροχές θα φέρουν και πτώση της θερμοκρασίας, που ιδιαίτερα στην ενδοχώρα και τα ορεινά θα είναι αισθητή. Αναμένεται ότι θα σημειώσει χαμηλότερες τιμές και θα τις δούμε στις μέγιστες τιμές να είναι κοντά στους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου, αν και στην ενδοχώρα και τα ορεινά ενδεχομένως αυτές οι μέγιστες τιμές να είναι και λίγο χαμηλότερες. Από το Σάββατο, με εξαίρεση τις πρωινές ώρες, όπου μπορεί να έχουμε ακόμα σε ημιωρινές ορεινές περιοχές κάποια φαινόμενα, σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί σε ολόκληρη την Κρήτη, θα επανέλθει λίγη συννεφιά, αλλά θα έχουμε και ηλιοφάνεια. Οι μετεωρολογικές συνθήκες των επόμενων ωρών ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Σύμφωνα πάντως με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, οι συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα της Κρήτης θα είναι σε επίπεδα που δεν επηρεάζουν το γενικό πληθυσμό, ούτε και τις ευάλωτες ομάδες. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να εξετάζουμε είναι αν αυτή η σκόνη της χαμηλότερης κυρίως ατμόσφαιρας θα μπορούσε να επηρεάσει. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα οποία μπορεί να βρει κάποιος στο διαδίκτυο, δεν φαίνεται ότι θα έπρεπε να έχουμε κάποια τέτοια ανησυχία. Ο Διευθύντης Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθηγητής Νίκος Μιχαλόπουλος, μιλά για ένα φαινόμενο που η συχνότητα εμφάνισής του ποικίλει από χρόνο σε χρόνο. Φέτος όντως είχαμε, μέχρι στιγμής νομίζω ότι είναι το πέμπτο γεγονός εμφάνισης σκόνης που είχαμε, προτού να τελειώσει ο μήνας, το οποίο όντως είναι αρκετά σημαντικό, αλλά είναι μέσα στον αριθμό στον οποίο έχουμε παρατηρήσει για τα προηγούμενα 20 με 30 χρόνια. Η πρόβλεψη για επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες με βροχές και καταιγίδες φέρνει αλλαγές στη λειτουργία του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. Με απόφαση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, αύριο Παρασκευή ο Εθνικός Δρυμός θα παραμείνει κλειστός και από τις δύο εισόδους.